Κύριε Κουγέννη, έπρεπε να έχει ξεκινήσει αυτό το έργο. Ο κύριος Καραγωγυρός εδώ και 10 μέρες είναι με κορονοϊό. Μάλιστα. Τι να κάνουμε. Άλλη δυνατότητα δεν υπάρχει. Δεν μπορεί κάποιος άλλος να αντικαταστήσει. Όχι. Διότι θέλει, είναι συνδυασμός μηχανημάτων. Αν αύριο βγει έξω, οπότε θα πάει μεθαύριο, ναι, θα έχει 5 αυτοκίνητα. Θέλει φορτηγά, θέλει ερπίστρια, θέλει ελαστικοφόρο, μηχάνημα. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Τι να κάνουμε, εντάξει. Κατανοητά. Πέρασε καιρός γι' αυτό, το καταλαβαίνετε. Ακούστε, τώρα υπάρχει μια. Ακούστε με. Τα σπασμένα των άλλων δεν θα τα πληρώσει ο Δήμος. Ήταν το τεχνικό επιμελητήριο, το ξέρετε πολύ καλά. Πέρασε 2 μήνες αναμένοντας να μας δώσει τα περιβόητα στοιχεία. Στο διατάφτα δεν μας έδωσε απολύτως τίποτα. Τώρα, για τώρα. Τώρα τι μας έδωσε ένα οδικό χάρτη, αυτά δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει. Ο κόσμος θέλει. Τώρα να γίνει πράξη. Επιβάλλεται, όχι θέλει. Υποχρέωσή μας είναι. Αλλά εντάξει. Μπορώ να το βγάλω αφού είναι κλεισμένος 10 μέρες σπίτι του. Σήμερα μίλησα 3 φορές. Για αυτό το θέμα μαζί του. Εντάξει, τώρα είμαστε στην ουρά. Άρα είναι θέμα 2 ημερών, 3 να ξεκινήσει και να πάει. Όμως θα πάει και θα μείνει μέχρι να τελειώσουν όλα αυτά, έτσι. Αν δεν τελειώσει, δεν θα φύγει. Ωραία. Αν δεν τελειώσει, δεν θα φύγει. Κάτι άλλο όμως, υπάρχουν τίποτα εσωτερικές, υπαλληλικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν. Το παίρνω το θέμα, ναι. Ό,τι και να είναι, πάει, βγήκε σήμερα έξω, θα πάει. Άρα από εδώ δεν περιμένουμε από τους μηχανικούς σας κάτι. Αυτό που έπρεπε να γίνει έχει γίνει και συνεχίζεται να γίνεται. Του έδωσε εντολή ότι εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη να πάει άμεσα. Μάλιστα, ναι. Όλοι έχουμε δίκιο. Ξέρετε ότι αυτή την ώρα από τον Δήμο, το τμήμα εσόδων δεν υπάρχει υπάλληλος. Είναι με κορονοϊό. Μάλιστα. Η καθαριότητα με κορονοϊό. Έχουμε έξαρση μεγάλη. Ωραία, τι να κάνουμε. Και γενικότερα βέβαια, όχι μόνο εδώ. Με συγχωρείτε, τι να κάνουμε. Ναι. Αν ήσασταν εσείς στη θέση μου ή οι κάτοικοι από τα σκάλια, τι θα κάνατε δηλαδή. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι.